Ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτέλεσε πεδίο δοκιμής πολλών όπλων, μεταξύ των οποίων και του πολλά υποσχόμενου ρωσικού βαλιστικού πυράβλου υψηλής ταχύτητας και ένα αέρας εκτόξευσης τύπου Kinzhal Dagger στη Λέτο. Για να δούμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα γνώμη Κινέζων στρατιωτικών δικών για το εν λόγω όπλο. Τα λόγια των οποίων περιλαμβάνονται σε πρόσφατο άρθρο της αμυντικής σελίδας The Eurasian Times. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, κάποιοι Κινέζοι αναλυτές αποκαλούν τον Dagger ένα όπλο που χαρακτηρίζεται ως αόρατος φωνιάς από τη Μόσχα. Ένα σύστημα με ξεπερασμένη ψυχροπολεμική τεχνολογία, η απόδοση του οποίου δεν το καθιστά όπλο θαύμα. Σύμφωνα με αναφορές, ο ρωσικός πύραυλος Kinzhal, ο οποίος εκτοξεύεται από τα ρωσικά αναχαιτιστικά αεροσκάφη MiG-31, μπορεί να φτάσει ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 Μαχ σε εμβέλεια 1500 με 2000 χιλιόμετρων, όσο μεταφέρει συμβατική ή πυρηνική κεφαλή. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται ακόμη στην ανάπτυξη των δικών τους υπερυπερηχητικών πυράβλων, η Κίνα ήδη έχει αναπτύξει και παρατάξει επίγειες, εναέριες και ναυτικές εκδόσεις υπερυπερηχητικών πυράβλων. Ο ρωσικός πύραυλος Kinzhal πιστεύεται πως ταξιδεύει τόσο γρήγορα που η πίεση του αέρα στο μπροστινό μέρος του όπλου δημιουργεί ένα νέφος πλάσματος, το οποίο απορροφά όλα τα ραδιοκύματα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ανίχνευσή του από συστήματα ραντάρ. Επίσης, η Ρωσία τονίζει πως ένα χαρακτηριστικό κλειδί του εν λόγω πυράβλου είναι η ικανότητα του να πραγματοποιεί ελιγμούς όσο πετάει προς τον στόχο του. Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτή είναι η μία ικανότητα που δεν επιδεικνύει κανένας άλλος υπερυπερηχητικός πύραυλος σήμερα. Οι Κινέζοι τονίζουν ότι εκτός από την απόδοση του Kinzhal, οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν και σημαντικό πρόβλημα με την ποσότητα του εν λόγω όπλου. Το γεγονός πως χρησιμοποιείται όλο και σπανιότερα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο υποδεικνύει πως υπάρχει περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα με μονάδες Kinzhal στην ρωσική πολεμική αεροπορία, εξήγησαν. Βάσει των λεγόμενων του, το όπλο αντιμετωπίζει αρκετά θέματα, ενώ επίσης έχουμε να κάνουμε με ξεπερασμένη ψυχροπολεμική τεχνολογία της δεκαετίας του 80, που δεν έχει υπερυπερηχητική φύση. Επίσης, εξαιτίας των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του, ο Kinzhal δεν μπορεί να αποδώσει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ενώ αμφισβητείται και η ικανότητά του να πραγματοποιεί ελιγμούς. Έτσι, οι ειδικοί από την Κίνα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο ανίκητος πύραυλος Kinzhal μπορεί τελικά να αναχαιτιστεί από προηγμένα την πυραυλικά συστήματα εράμινας που βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία, όπως παραδείγματος χάρη τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.